ありがとう。Ήρθε! Ήρθε επιτέλους στο καινούριο μου πακέτο! Από το Beauty Bay. Φαίνεται. Δεν ξέρω. Ναι, ναι. Λοιπόν. Ώρα να το ανοίξουμε. Λοιπόν. Προσπαθώ να το ανοίξω τώρα. Τα λίγη. Πήρα το ψαλίδι από τον αδερφό μου, οπότε don't judge me, please. Το έχω. Καλά. Και... Α, πολύ πιο εύκολα. Τι είναι αυτό? Έχει πάρα πολύ... Είναι... Ό,τι πιο όμορφο έχω δει ποτέ! Η καινούργια παλέτα του Jeffree Star είναι δική μου! Ναι, δεν θέλω να ουρλιάζω στα αυτιά σας, αλλά είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη και είναι μάλλον η πιο ακριβή παλέτα που πήρα ποτέ στη ζωή μου και απλά είμαι πάρα 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 πολύ χαρούμενη και επιτέλους την πήρα, την αγόρασα την ημέρα που βγήκε από το Beauty Bay, προφανώς. Και απλά, κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Είναι βελούδο, αυτό είναι μεταλλικό. Δηλαδή τουλάχιστον δεν νιώθω... Είναι μεταλλικό, δηλαδή δεν νιώθει πλαστικό ή φθηνό, όπως πάντα. Και επίσης έχει... Αυτό που μου άρεσε όταν έβλεπα το reveal από το Jeffree Star είναι ότι το πακέτο μέσα στο κουτί, θα κρατήσω εγώ τουλάχιστον, είναι πως έχει bumper, οπότε έχει an extra protection εκτός από... Ένα λεπτό γιατί τα πέταξα. Αυτά τα γιγάντια bubble wraps που δεν κάνουν pop και μου σπάει λίγο. Ναι, δεν κάνουν pop. 0 out of 10. Ούτε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν, το σημαντικό είναι ότι ήρθε επιτέλους η καινούργια παλέτα του Jeffree Star στα δικά μου χέρια. Τουλάχιστον. Οπότε είμαι ό,τι πιο χαρούμενο και έχω άγχος να ανοίξω. Γενικά είναι βελούδο, είναι μοφ, είναι πολύ ροϊάλ. Αν και είχε πει ότι το Blue Blurry θα ήταν πιο ροϊάλ, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Και είναι γενικά, έχει και κούπομα αυτό σαν κουτί κοσμημάτων, όπως λέγεται. Και είναι ό,τι πιο όμορφο. Την πήρα για 63 δολάρια, ευρώ από το Beauty Bay. Και πρέπει να πω ότι μέχρι τώρα άξιζε τα λεφτά του και είναι ό,τι πιο ακριβό έχω πάρει στη παλέτα. Οπότε είναι λίγο big deal για μένα. Οπότε τώρα θα την ανοίξω. Ωχ! Α, είναι πολύ εύκολο, νόμιζα ότι έπρεπε για απλά θέσεις. Αχ, ένα χώρο με το, να τη δω. Είναι ό,τι πιο όμορφο έχω δει σε ποτέ. Λοιπόν, έχει το πλαστικό που θα το βάλω προφανώς. Bye bye. Έχει νομίζω και πλαστικό το καθρεφτάκι να το βγάλω. Ναι, να το. Οπότε είναι όλο καινούριο. Έχω πανέμορφο καθρεφτάκι και 18 καινούργιες σκιές και είναι. Είναι τόσο περίεργο να το βλέπω κοντά. Επειδή έχω δει τόσα βίντεο και υπομονούσα να το δω και βλέπω φωτογραφίες και απλά. Wow. Λοιπόν, θα κάνω swatches, θα κάνω look που δεν ξέρω ακόμα τι θα είναι, αλλά είμαι πολύ 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 excited. Πρώτα θα κάνουμε swatches και έχω σημειώσει για την κάθε σκιά. Έχω κάτι άλλο να πω γενικά. Α ναι, επίσης έχουμε δύο καινούργιες φόρμουλες, αυτές οι δύο νομίζω είναι. Αυτή και αυτή. Που υποτίθεται είναι πιο πολύ... σαν εφέ βρεχμένο. Έχει βγάλει μεταλλικά, έχει βγάλει matte, πολύ iconic, αλλά έχει δύο καινούργιες φόρμες που άλλοι μόνο να δοκιμάσω. Είναι σαν να δείχνετε το wet look. Και ναι, ανυπομονώ, είμαι τόσο χαρούμενη και είναι ότι πιο ακριβό έχω ξοδέψει και ελπίζω να είναι
worth the money, που νομίζω ότι θα είναι. Αλλά ναι. Let's start. Λοιπόν, θα αρχίσουμε με την πρώτη σειρά. Θα αρχίζω από εδώ προς τα εκεί, από τα δεξιά προς τα αριστερά, μάλλον. Λοιπόν, γενικά, αρχίζουμε και έχω πολύ άγχος και δεν ξέρω γιατί, αλλά είμαι τόσο χαρούμενη, δηλαδή είναι ό,τι καλύτερο γενικά. Λοιπόν, αρχίζουμε. Πρώτο χρώμα. Είναι τόσο διαφορετικά από τις άλλες σκιές που έχω. Είναι τόσο μαλακή. Έπαθα ένα σοκ, είναι τόσο μαλακό. Wow. Έτσι νιώθω τα ακριβά πράγματα, Θεέ μου. Λοιπόν, το πρώτο είναι το Your Majesty και όπως στις άλλες σειρές του Jeffree Star, το Bloodlust, το Blood Sugar, το Blue Blood, True Blood, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, πάντα ξεχνάω το όνομα του μπλε. Έχει αρχίσει με ένα άσπρο και αυτό είναι ένα. Είπε στο βίντεο ότι είναι bony, δηλαδή είναι matte, muted, δηλαδή δεν είναι πολύ έντονο, δηλαδή δεν ήταν έντονο, είναι περισσότερο για βάση, πιστεύω. Και ναι, wow, είναι κοκαλένιο, δηλαδή είναι πιο πολύ σαν bone color παρά οτιδήποτε άλλο. Μετά, το επόμενο είναι το Take the Crown, που είναι ένα μεταλλικό icy lavender, δηλαδή ναι, οπότε ναι. Wow, απλά wow, ένα λεπτό, wow, είναι ό,τι πιο όμορφο έχω δει ποτέ. Δεν ξέρω, μα θα φοράω και αυτές τις σκιές, δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ daredevil και δυνατός άνθρωπος για να μπορείς να φορέσεις τέτοια έντονα χρώματα. Θεέ μου! Λοιπόν, είπα ότι είναι το Take the Crown. Τέλος πάντων, τώρα πάμε στη δεύτερη σειρά. Αυτό λέγεται Deviant και είναι ένα πιο... Wow, είναι ό,τι πιο όμορφο. Είναι ένα matte lavender, είναι πολύ πιο απλό. Είναι διαφορετικό από το lavender που έχει στο Jawbreaker και είναι πανέμορφο. Πανέμορφο! Νομίζω θα το πω αυτό για όλες τις σκιές και ναι, wow! Είναι... wow! Μετά πάμε στο Beauty Sleep που νομίζω ότι είναι από τα αγαπημένα μου. Ουσιαστικά είναι ένα duochrome, ροζ, χρυσό και δεν έχω ξαναδεί τέτοιο σε σκιά εγώ προσωπικά. Και ισχύει! Θα πρίζει ροζ και... χρυσό! Θα φάνει στην κάμερα, δεν ξέρω. Α, φαίνεται κάπως, ναι. Είναι χρυσό και ροζ. Είναι ό,τι πιο όμορφο, ό,τι καλύτερο έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Τώρα πάμε στην καινούρια φόρμουλα. Στην καινούρια φόρμουλα του Jeffree Star, το Wet Jewel. Oh, και είπα ότι είναι σαν γυαλί. Οπότε θα δείξει. Είναι πανέμορφο, εδώ πέρα δεν φαίνεται. Αυτό είναι το Wet Jewel, είναι πανέμορφο. Μετά το άλλο είναι ένα κόκκινο mauve, το Royal Pain. Ουσιαστικά είναι ένα red mauve, κάπως muted color, που χρησιμοποιούν για buff fine out και wow. Όταν προτείνεται το νόμισα ότι είναι περισσότερο κοραλί, αλλά όντως είναι αυτό το που έλεγαν, το red mauve, πανέμορφο πράγμα. Δεύτερη, στην τρίτη σειρά, ναι, τη μεγαλύτερη, οπότε ναι. Λοιπόν, με καθαρό χεράκι συνεχίζουμε. Πάμε στο Dungeon που μου φαίνεται τώρα κάπως μαύρο, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα. Τι είναι? Ένα πολύ σκούρο plump mauve που θα το δούμε τώρα. Αυτό κι αν είναι κάπως gothic color. My goodness. Τι όμορφο που είναι! Χαίρομαι μόνη μου, δηλαδή φαίνεται, αλλά αυτό μετράει. Αφού χαίρομαι μόνη μου, καλά είναι. Λοιπόν. Μετά έχουμε το Scandal Water, που το Scandal Water είπε ο Jeffree ότι παλιά στο Medieval Times σημαίνει κουτσομπολιό. Οπότε ωραίο πράγμα να το πεις από εδώ και πέρα, Scandal Water. Και λοιπόν, ας το δοκιμάσουμε και αυτό. Είναι ένα σαν να μπλεδίζει, αλλά είναι και ακόμα mauve και είναι πανέμορφο. Θεέ μου. So pretty! Τόσο όμορφο! My goodness! Τα λατρεύω! Το επόμενο είναι το Sworn Enemy και είναι ένα χρυσό που νομίζω θα είναι πολύ χρυσό και φοβάμαι λίγο. Θα δοκιμάσω, οπότε ναι. Ω, θέλω το δάχτυλό μου, είναι ήδη. Λοιπόν,
Ας το δούμε. Είναι ένα. Έχει, είναι χρυσό, αλλά δεν είναι. Δηλαδή true gold. Είναι περισσότερο. Έχει μια πράσινη απόχρωση από κάτω που το κάνει λίγο πιο. Δεν ξέρω, αλλά είναι. Είναι πανέμορφο! My goodness! Θα σου δείξω με την κάμερα, αλλά κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι αυτό το χρυσό. Λαμπυρίζει κιόλας. Α, Θεέ μου, είναι ό,τι το καλύτερο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το επόμενο είναι το Pink Magic, που είναι ένα άλλο από τα καινούργια του Jeffrey, που είναι ένα. Είναι το καινούργιο που είναι ένα απλό ροζ, νομίζω. Νιώθω κάπως διαφορετικά, αλλά όχι πολύ κακό. Απλά δηλαδή όλα είναι τόσο περίεργα. Oh, αυτό το φοράσαμε σε. Άμα είσαι ευγενέα, φορά αυτό. Να σε βλέπει όλος ο κόσμος να, και να το χαίρεσαι, δηλαδή. Το επόμενο είναι λίγο ένα unusual color. Είναι το Bleeding Heart, που επίσης είναι μια, έχει επίσης μια διαφορετική σφραγίδα. Και είναι κόκκινο. Είναι ένα. Πολύ μεταλλικό, κάπως κόκκινο και είναι μεταλλικό. Νομίζω είναι πιο πολύ. Δεν ξέρω ακριβώς, κάτσε με αυτό. Ένα πολύ έντονο κόκκινο που. Κατά τη γνώμη μου, ένα λεπτό να το φτιάξω. Είναι πολύ έντονο και γενικά είναι πανέμορφο. Απλά δεν αγαπάω πολύ το κόκκινο με το μοβ. Αλλά είναι πανέμορφο σαν χρώμα μόνο του που μπορείς να συνδυάσεις με άλλα, αλλά είναι. Beautiful. Λοιπόν, το επόμενο είναι το Executioner. Αυτό. Και είναι ένα από τα χρώματα που φοβάμαι περισσότερο, επειδή είναι μαύρο. Αλλά έχει ένα τέτοιο. Είναι μοβίζει, ροζίζει και έχει glitter μέσα και απλά το φοβάμαι πάρα πολύ αυτό το. Wow. Wow, είναι μαύρο, Θεέ μου. Jesus Christ! Κοιτάξτε αυτό το χρώμα. Είναι τόσο όμορφο. Είναι ό,τι καλύτερο. Πάμε στην επόμενη. Στην επόμενη τέτοια γραμμή. Και φτάνουμε προς το τέλος και δεν θέλω απλά. Αλλά είναι τόσο όμορφα όλα. Μετά έχουμε το Hacking, που ως τάμπα έχει ένα πανέμορφο ραβδί και αυτό λοιπόν είναι το είναι ένα πραγματικό κάπως berry purple, δηλαδή φρουτώδες, raspberry και τέτοια. Ναι, σίγουρα, το, ναι, I dig it. Είναι ένα πανέμορφο μάτι, Θεέ μου, τι βλέπω με τα μάτια μου. I feel so blessed. Wow, απλά wow. Λοιπόν, το επόμενο είναι το Vivid Mood, που είναι ουσιαστικά ένα πολύ έντονο lavender που θα δείξει, άμα είναι όντως. Πανέμορφο. Όλα τα χρώματα είναι τόσο πανέμορφο, δηλαδή can't get over it, δηλαδή Θεέ μου. Λοιπόν, το επόμενο είναι ένα πιο normal χρώμα, θα το πω. Λέγεται το Monarchy, που ουσιαστικά είναι ένα muted brown, καφέ, που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να κάνεις blend down τα mauve και τα λοιπά και είναι απλά ένα πανέμορφο καφέ που το λατρεύω, που θα χρησιμοποιήσω για smokey eye ή οτιδήποτε, κάτι πιο καθημερινό, γιατί τα υπόλοιπα δεν είναι τόσο καθημερινά για τη σχολή και τα λοιπά. Οπότε ναι, αλλά είναι πανέμορφο. Μετά είναι το Blood Queen, εννοείται πως θα έχουμε τέτοιο όνομα εδώ μέσα, που έχει στάμπα μία κορώνα, πολύ όμορφη. Και είναι το ένα πραγματικό πολύ εντονομό, πολύ προς τον νίον κάπως νομίζω. Και απλά είναι πανέμορφο. Oh my goodness. Κοιτάξτε αυτό το μοβ. Είναι τόσο όμορφο. Είναι πανέμορφο. Έχουμε φτάσει στην τελευταία σειρά και δεν θέλω. Λοιπόν, δώσε μόνο τώρα να βγάλω και αυτά. Το τελευταίο χρώμα σκιά λέγεται. Τελευταία δύο λέγεται Vile Serpent και Betrayal. Το Vile Serpent είναι ένα teal. Ένα
μπλε κάπως. Δεν ξέρω πώς λέγεται στα ελληνικά, έχω ξεχάσει. Τέλος πάντων, είναι ένα teal, πολύ όμορφο, πολύ έντονο και έχει ως τάμπα ένα φίδι, πολύ όμορφο. Πολύ ωραία γενικά ότι έχει διάφορες πτήγες. Αυτό είναι το Vile Serpent. And last but not least we have το Betrayal, που είναι ένα another duochrome, δηλαδή έχει δύο χρώματα και είναι νομίζω ροζ και χρυσό, αν θυμάμαι καλά. Ending with a bang. Είναι ό,τι πιο... Δεν βλέπω πολύ το duochrome, αλλά είναι πανέμορφο και έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή το βλέπω λίγο, πολύ έτσι κρυμμένο, αλλά είναι πανέμορφο σίγουρα. Δηλαδή το αγαπάω. Wow, απλά. Οπότε δυστυχώς τελειώσαμε. Α, επίσης δεν είπα ότι το Betrayal έχει μια guillotine, δηλαδή αυτό που σου κόβει το κεφάλι νομίζω σαν στάμπα. Πανέμορφο. Και ναι, τώρα τελειώσαμε με το... Θα σας δείχνω τα swatches. Πάω να βάλω το make-up μου και θα βάλω το καινούργιο τέτοιο. Θα φτιάξω ένα look πέρα καινούργιο. So excited! Be right back! Γύρισα και λοιπόν, πρώτα θα κάνω prime τα μάτια μου πολύ απλά. Θα το κάνω έτσι check bam το ένα μάτι, γιατί δεν θέλω να σε γνωρίσω το άλλο. Γνωστά. Be right back! Λοιπόν, γύρισα, έκανα prime το ένα μάτι και τώρα θα αρχίσω με τα πανέμορφα. Πανέμορφα! Πανέμορφες καινούργιες μουσικές και έχω άγχος, πρέπει να πω, σίγουρα. Έχω ήδη ένα look στο μυαλό, τώρα άμα βγει, καλώς, άμα δεν βγει, δεν θα στραγωθώ κιόλας, απλά θα το βγάλω και θα ξαναρχίσω. Οπότε, let's start. Πάρω ξανά το πανέμορφό μου, άμα το βρω, primer και θα κάνω cut crease. Θα χάνω όλα. Α, να, το βρήκα. Λοιπόν, cut crease here I come. Είμαι χαρούμενη με αυτό το αποτέλεσμα. Πάμε παρακάτω. Τώρα θα πάρω το πανέμορφο. Ήταν να πάρω το Scandal Water. Θα το βάλω εδώ. Και τώρα θα πάρω και το Divian θα πάρω. Από το Divian θα βάλω το Wet Jewel.
με το δάχτυλο. Wow. Και γενικά, τώρα τελείωσε το ένα μάτι, πιστεύω. Και είμαι σχετικά πολύ χαρούμενη, πανέμορφο. Πρέπει να το καθαρίσω λίγο, να είναι πιο όμορφο, ένα λεπτό. Και τώρα έχω τελειώσει το ένα μάτι και τώρα θα κάνω το άλλο, στα γρήγορα. Δεν θα το δείτε εσείς, μην ανησυχείτε. Και μετά θα βάλω γλυφαρίδες και γενικά, give me a second. Γεια σας, και τελείωσα και τα δύο μάτια και πρέπει να πω, λατρεύω το αποτέλεσμα. Είναι τόσο όμορφο, πανέμορφο, απλά. Και τώρα θα τελειώσω, επιτέλους. Θα βάλω το make-up, θα βάλω concealer, οπότε give me a second. Τώρα θα βάλω concealer. Okay, τώρα τι άλλο πρέπει να κάνω. Πρέπει να ετοιμάσω τα μάτια μου για τέτοιο. Λεφαρίδες. Όσο περιμένουμε λοιπόν αυτά να στεγνώσουν, θα κάνω το contour και γενικά χαϊλάκια και τα λοιπά. Γνωστά πράγματα. Τώρα έχω το τζέπισα το I am Loyalty ρεγιόν του, που είναι επίσης στην κολεξιόν του νέα που έχει το πεταμό, που έχει κόκκινα, nude και δεν θέλω να πει άλλο πράγμα, αλλά έχω το από εκεί, οπότε θα βάλω αυτό. Τέλεια. Και τώρα, λεφαρίδες. Τελείωσα το look, πιστεύω, έβαλα contour, έβαλα φαρίδες, γενικά τα έβαλα όλα και πρέπει να πω είμαι πολύ πολύ ευχαριστημένη με το τελευταίο πως βγήκε γενικά και θα βγάλω πολλές φωτογραφίες προφανώς και απλά το αγαπώ τόσο πολύ και άξιζε τα λεφτά σίγουρα, λατρεύω το look που έφτιαξα, αν και δεν είναι τέλειο γιατί δεν είμαι τέλεια, γιατί δεν είμαι professional, ούτε έχω πολλή εμπειρία. Είμαι πολύ χαρούμενη με αυτό που έχω φτιάξει εγώ. Γιατί μου έχω δύο φορίδα. Το έφτιαξα, okay. Και γενικά. Όχι. Και γενικά είναι πανέμορφα και τέλειο αποτέλεσμα. Και δεν ξέρω πώς θα βγει αυτό το βίντεο σαν μήκος, αλλά τα αξίζει και. Νομίζω είναι πανέμορφα. Γενικά. Οπότε ναι, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Γενικά. Τις καινούργιες παλέτες του Jeffree Star. Και αυτά, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Like, comment, subscribe και σας αγαπώ. Όσες με βλέπετε και ας είμαι λίγο unbearable και ελπίζω να σας άρεσε το look. Και see you next time. Bye!